Φάνη, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα. Όλα είναι μία αλυσίδα, παιδιά. Ο παρατεταμένος καύσωνας, να ξεκινήσουμε τις ερηνές εκτόσεις. Ο παρατεταμένος καύσωνας των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό και με την οικονομική δυσπραγία πολλών καταναλωτών, έκαψαν, μπορούμε να πούμε, το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο των θερινών εκτόσεων, που παραδοσιακά, κύριε Κογιουμτσή, είναι το καλύτερο για τους εμπόρους. Έτσι, είχαμε επί συνόλο μία μείωση της αγοραστικής κίνησης, με αποτέλεσμα οι απώλειες στο τζίρο των εμπόρων να φτάνουν το 30% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Κερδισμένα τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα οποία είχαν και κλιματισμό σε όλους τους χώρους και οι τουριστικές περιοχές, χαμένοι όλοι οι υπόλοιποι. Ο κ. Κογιουμτζής θα μας πει αν έχουν αναθαρρύνσει οι έμποροι τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα κυρίως, και με το δεδομένο ότι πολλοί φεύγουν για διακοπές και την Πέμπτη θα έχουμε ένα νέο κύμα καύσωνα. Καλημέρα, καταρχήν, καλό μήνα. Καλημέρα. Φαίνεται ότι δεν έχουμε και αυτές τις μέρες ουσιαστικά κάποια καταναλωτική δυναμική. Ήθιστε οι πρώτες 15 με 20 μέρες της εκπτωτικής περίοδου να είναι οι μέρες που γίνεται η σημαντική κατανάλωση. Αυτές, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Καραπατσάκη, δυστυχώς τις έκαψε ο καύσωνας. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Και όσο ο κόσμος κυκλοφορούσε, προσπαθούσε να βρει ανάσες δροσιάς, κυρίως στους πολυχώρους, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Ευελπιστούμε τώρα, βέβαια, ο κόσμος φεύγει από εδώ και πέρα για τις διακοπές του, άρα ουσιαστικά θα μειωθεί και ο πληθυσμός και στο κέντρο της Αθήνας γενικότερα. Άρα των πραγμάτων κρατάμε μικρό καλάθι για τις επόμενες ημέρες. Αυτό που βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολύ καλές τιμές στην αγορά. Η σχέση ποιότητας και τιμής είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Και επειδή δεν υπήρχε και μια κατανάλωση ως τώρα, έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές για να μπορεί να δελεάσει η εμπορική επιχειρηματία. Κύριε Κουγιουμτζή, όμως. Σε σχέση με τις πλασματικές εκπτώσεις. Μπράβο, Φανή, αυτό ήθελα και εγώ. Μια ερώτηση για τις πλασματικές εκπτώσεις. Ακριβώς. Είχαμε και κάποια πρόστιμα μεγάλα σε γνωστές αλυσίδες. Κοιτάξτε, εμείς από τη δική μας πλευρά καταδικάζουμε φαινόμενα πλασματικών εκπτώσεων, από όπου και αν προέρχονται αυτά. Ευτυχώς θα έλεγα ότι είναι σε ένα πολύ μειωμένο ποσοστό του εμπορικού και του επιχειρηματικού κόσμου και κάνουν κακό και στους συνεπείς επιχειρηματίες, γιατί υπάρχει ουσιαστικά ένας αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ συνεπών και ασυνεπών επιχειρηματιών. Πάντως, πολλοί καταναλωτές... αποδεδειγμένα... Πάντως, πολλοί καταναλωτές είναι και λίγο καχύποπτοι, και εδώ ο Σπύρος θα ξέρει και εκείνος καλύτερα. Γιατί πολλοί λένε ότι, να πάω, βλέπω ένα προϊόν, ένα ρούχο, ξέρω εγώ, ένα ζευγάρι παπούτσια πριν από τις εκπτώσεις, και λέω τώρα εγώ παράδειγμα, το έχουν 50 ευρώ, και μετά παραμένει στην ίδια τιμή και μου λένε ότι έκαναν έκπτωση, ξέρω εγώ. Αυτό το κάνουν μεγάλες αλυσίδες ή το κάνει το μικρό μάγαζο? Γιατί αν το κάνει μεγάλη αλυσίδα, να ξέρεις ότι εδώ το πράγμα είναι... Πάντως υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Ότι δεν κατεβαίνουν οι τιμές και ότι είναι πλασματικές οι εκπτώσεις. Καλώς κάνει το Υπουργείο Εμπορίου, κάνει και δειγματοληπτικούς ελέγχους και κάνει και γενικά ελέγχους στην αγορά. Βέβαια, δεν μπορείς με 74 ελεκτές για όλη τη χώρα. Αυτό να είναι τον έλεγχο που χρειάζεται να κάνεις. Αλλά εκ των πραγμάτων, έστω ο έλεγχος ο σχετικός που γίνεται, δημιουργεί αρνητικά αντανακλαστικά. Και βεβαίως, επειδή έκανε το ερώτημα ο κ. Φεμεντίτης για το αν αυτό γίνεται από μεγάλες ή μικρούς και πολύ μικρούς επιχειρηματίες, οι μικροί και πολύ μικροί επιχειρηματίες έχουν μια πολύ καλή σχέση με τους πελάτες. Θα έλεγα ότι γνωρίζονται και σε προσωπικό επίπεδο. Σωστά. Δεν μπορούν να προχωρήσουν εύκολα σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Άρα, εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι στις μικρές και τις πολύ μικρές... Τα λέμε αυτά. Καλά κάνετε, κύριε. Το φαινόμενο είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Έλα, ναι. Έλα, πρόεδρε, να κλείσουμε και με αυτό. Έχει δίκιο. Ο κύριος Κουγιουμτζής τα γνωρίζει αυτά και μέσα από το επαγγελματικό επιμελητήριο, από τη θέση που διακατέχει. Οπότε έχει άποψη σχετικά με γενικότερα θέματα, μάλιστα, πέραν του αντικειμένου του δικού τους. Πόσο μειώθηκε ο τζίρος τώρα, για πείτε μας, συνολικά? Κοιτάξτε, φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, τόσο από την Αθήνα, αλλά και γενικά από όλη τη χώρα, περίπου μπορεί να αγγίζει και το 30% σε σχέση με πέρσι. Έτσι, υπήρχαν οι προσδοκίες του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου, γιατί και όλη η χρονιά δεν πήγε και τόσο καλά.
Τα έχουμε πει εξάλλου κατά καιρούς. Άρα εκ των πραγμάτων υπήρχε αυτή η προσδοκία, μήπως υπάρχει μια καταναλωτική δυναμική, γιατί μόνο από την κατανάλωση μπορεί να ρευστοποιήσει αυτή τη στιγμή ο έμπορος και ο επιχειρηματίας, γιατί ξέρετε πολύ καλά έχουμε κλειστό τραπεζικό σύστημα. Το 90% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι αποκλεισμένο από το τραπεζικό σύστημα. Άρα ρευστότητα μόνο από την κατανάλωση. Σας ευχαριστούμε. Άρα τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι δουλειές να πάνε καλύτερα. Ευχόμαστε πάντως τα καλύτερα μέχρι 31 Αυγούστου ή εκτόσεις. Μέχρι πότε είναι? Εδώ, ρώτα. Μέχρι 31. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου, βεβαίως. Προλαβαίνεις να φας τα λεφτά σου. Γιατί υπάρχει και επάρκεια. Και επάρκεια προϊόντων και πολύ, πολύ καλά. Επάρκεια χρημάτων δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων. Πριν πάμε στα νησιά, κάνουμε τις απαραίτητες αγορές. Έτσι και αλλιώς, οπότε το τρίτο κύμα πριν φύγει. Κύριε Αντιπρόεδρε και Φάνη Καραμπατσάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουγιουμτζή.